Σε ανταπόκριση, νομίζω θα είναι πολύ καλή η παρέμβασή σας, κύριε Πολυχρονάκη. Για δώστε μας έτσι την εικόνα των εξαγωγών, τι γίνεται, πού τα πάμε τα προϊόντα. Νομίζω τι είχατε και στον αέρα τώρα που έλεγα τιμές από την πρώτη δημοπρασία. Και χαίρομαι που έχουν κάπως βελτιωθεί οι τιμές. Ναι, η ντομάτα είναι λίγο κάπως, από ό,τι καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, ναι, για δώστε. Υπάρχει πρόβλημα στην ντομάτα σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, δεν είναι μόνο ελληνικό. Ναι. Αυτό τώρα που μιας και πιάσαμε ντομάτα, πού οφείλεται, πιστεύετε? Σε πολλά θέματα. Και μεταξύ των άλλων χρειάζεται και μια αναπροσαρμογή αυτών των προτιμησιακών συμφωνιών που υπάρχει, και υπάρχει μια καταστρατήγηση και τεράστια αύξηση της εισαγωγής μαροκινής ντομάτας στην ευρωπαϊκή αγορά. Κάτι είναι που... ένα πάγιο αίτημα που χρειάζεται επαναπροσδιορισμό και επαναδιαπραγμάτευση όλων αυτών των διμερών προτιμησιακών συνθήκων με τρίτες χώρες που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, πολύ περισσότερο τώρα που έφυγε το Ηνωμένο Βασίλειο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που οι ποσότητες που απορροφούσε επιβαρύνουν με μεγάλη πίεση την αγορά, τη διάθεση και αυτόν τον τρίτο χώρο που μπαίνουν μέσα χωρίς δασμούς. Αυτό είναι κάπως έτσι, αντιφατικό, οξύμορο, πώς να το χαρακτηρίσω τώρα, κύριε Πολυχρονάκη? Όλα υπάρχουν, έτσι. Αλλά σε κάθε περίπτωση όλοι πρέπει να βγούμε και να διεκδικήσουμε οπωσδήποτε τα δίκαιά μας, διότι έτσι χαρακτηριστικά όλες αυτές οι προτιμησιακές συμφωνίες, πριν από πέρυσι, χθες νομίζω πήρα μια έκθεση για τις 66-67 προτιμησιακές συμφωνίες που έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τρίτες χώρες, σε αυτές όλες αυτό που κερδίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ότι σε αυτές τις χώρες κυρίως κατά το 90% εξάγει βιομηχανικά προϊόντα, εν αντιθέσει οι εισαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση εκ μέρους αυτών των χωρών σε αγροτικά προϊόντα είναι κατά 60-65%. Κατά συνέπεια χρειάζεται μια αναπροσαρμογή όλων αυτών των δυσκολιών και υπέρ των φυτικών προϊόντων που είναι στην Νοτιού Ευρώπη τα προϊόντα. Ισπανία, Ελλάδα και λοιπά. Ναι, Ιταλία και τα λοιπά και τα μεσογειακά προϊόντα. Σε κάθε περίπτωση αυτά υφίστανται έναν ανταγωνισμό αθέμητο και από απόψεις προδιαγραφών και απαιτήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης με περιορισμό των φυτοφαρμάκων και των χρησιμοποιημένων φυτοφαρμάκων στην ομαλή περιβαλλοντολογική άποψη που έχει διαμορφώσει η κοινότητα και απαιτεί στην ορθή γεωργική πρακτική εκ μέρους των Ευρωπαίων παραγωγών, και με ό,τι συνεπάγεται αυτό που τα καθιστά μαζί με το μικρό και σε κάθε περίπτωση μη συναγωνίσιμο κόστος που έχουν, χαμηλό κόστος παραγωγής οι τρίτες χώρες, τα καθιστά μη ανταγωνιστικά έναντι των προϊόντων των τρίτων χωρών, και δεν είναι τυχαίο ότι τα τελευταία χρόνια οι εισαγωγές σε οπωροκυπευτικά χρόνια από αυτές τις τρίτες χώρες έχουν αυξηθεί γύρω στο 10-12%. Άλιστα. Οπότε χρειάζεται δηλαδή επαναδιαπραγμάτευση όλο αυτό. Επαναδιαπραγμάτευση όλο αυτό το συμφωνείο και, και έχουμε την αιτία, διότι όταν δοδιδόντουσαν τα κοντεζάν σε αυτές τις χώρες, δηλαδή ποσοστώσεις, συμπεριλαμβανόταν και η κατανάλωση που είχαν αυτά τα προϊόντα και στην αγορά των 65 εκατομμυρίων της Μεγάλης Βρετανίας. Κατά συνέπεια τώρα θέλουμε έναν επαναπροσδιορισμό όλων αυτών των ποσοτήτων και των προτιμησίων που έχει δοθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτές τις χώρες, και ένα επαναπροσδιορισμό ακόμη και του μηχανισμού των τιμών εισόδου με τις πρόσθετους δασμούς της αγωγής που πρέπει να επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε αυτά τα προϊόντα, και σε κάθε περίπτωση τα προϊόντα αυτά θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές φυτογειονομικές και ποιοτικές που απαιτούνται από τους παραγωγούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά την παραγωγή των προϊόντων. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Τώρα, αυτό δεν αφορά μόνο την ντομάτα, φαντάζομαι, είναι και άλλα προϊόντα που για όλα τα προϊόντα κάνουμε εισαγωγή. Έτσι, σωστά. Σωστά. Λοιπόν, τώρα, η εικόνα μας, η εικόνα εδώ τώρα, η δική μας, κύριε Πολυχρονάκη, σε σχέση με τις εξαγωγές, φαντάζομαι Βαλκάνια τα περισσότερα προϊόντα, έτσι. Για δώσε μας την εικόνα.
Κοιτάξτε να δείτε, στο γενικό επίπεδο των εξαγωγήσεων προκυπευτικών έχουμε κάνει άλματα για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά. Πάμε να διαμορφώσουμε και διαμορφώνεται, γιατί πήραμε και, και του 11 μήνου και σταθεροποιούνται αυτό. Διαμορφώνουμε ρεκόρ εξαγωγών από απόψεις αξιών και από απόψεις ποσοτήτων σε μικρότερο ποσοστό. Και τώρα από απόψεις γενικώς αγροτικών προϊόντων για πρώτη χρονιά, για πρώτη φορά μετά από 40 χρόνια, σχεδόν 36 χρόνια από το 1984 είχαμε να το δούμε αυτό, έχουμε ένα θετικό εμπορικό ισοζύγιο σε όλα τα γεωργικά μας προϊόντα αντί να το εισαγουμένο. Συμπεριλαμβανομένου και των κρεατικών και των γαλακτοκομικών. Αυτή την επιτυχία που ήταν χρόνια μια προσδοκία προκειμένου να καταστήσουμε το γεωργικό ισοζύγιο θετικό είναι κάτι που πρέπει να το διαφυλάξουμε, να χαραχθεί μια κάποια πολιτική και την προστιθέμενη αξία που χρειάζεται μετά τη συγκομίδη των προϊόντων μας να την καρπούται η ελληνική πλευρά. Τα ακούω πολύ συχνά αυτό και από πολλές πλευρές. Τώρα πώς θα γίνει αυτό, αυτή την υπεραξία και τι εννοούμε για να καταλαβαίνει και ο κόσμος τι εννοούμε. Η υπεραξία είναι να το συσκευάσουμε, να το παρουσιάσουμε και να το, να το πουλήσουμε τυποποιημένο, συσκευασμένο με ό,τι έχει προσθεθεί πάνω στην αξία της πρώτης ύλης. Αυτό διαφέρει, όπως ξέρετε, σχεδόν και 150% και 200% πάνω από την τιμή μονάδος της αξίας της πρώτης ύλης. Κατά συνέπεια, αυτό πρέπει να το απολαμβάνουμε εμείς και όχι να πηγαίνει και να βουλγαροποιείται παραδείγματος χάρη και να τυποποιείται στη Βουλγαρία και να το απολαμβάνουν οι Βούλγαροι. Μάλιστα. Το λέω τώρα χαρακτηριστικά. Επειδή γνωρίζουν και την αγορά αρκετοί. Ακριβώς. Πρώτον αυτό και δεύτερον, αυτό που πρέπει να παταχθεί σε κάθε περίπτωση είναι αυτό το εντός εισαγωγικών η μαύρη διακίνηση προϊόντων που δεν μπορεί παραδείγματος χάρη οι τιμές στα δημοπρατήρια στην περιοχή σας, στη Ιερά Πέτρα, να διαμορφώνονται παραδείγματος χάρη στην ντομάτα σε μια τιμή 50 τόσα λεπτά. Μεσοσταθμικά το χρόνο και να πουλούνται μεσοσταθμικά σε 16 ή 20 λεπτά προς τη Βουλγαρία, δηλαδή να υποτιμολογούνται και να διακινούνται κάτω από το τραπέζι οι αξίες των προϊόντων. Αυτά αν δεν παταχθούν θα διώξει και θα καταστήσει το προϊόν το ελληνικό σαν δεύτερη κατηγορία προϊόν σε αυτές τις χώρες που σιγά σιγά έχουν αρχίσει οικονομικά και αναβαπτίζονται και θα πάθουμε ότι πάθαμε και στην Κροατία που μόλις οικονομικά ανάσαναν και απέκτησαν ένα κάποιο εισόδημα ο αστικός πληθυσμός εστράφησε προϊόντα τυποποιημένα, συσκευασμένα ακόμη και από την Ισπανία και εγκατέλειψε τα ελληνικά τα οποία πηγαίναν χήμα και είχαν χαρακτηριστεί σαν δεύτερα και μη ποιοτικά προϊόντα. Αυτή λοιπόν την προοπτική θα πρέπει με κάθε τρόπο να την αποτρέψουμε και να διασφαλίσουμε τη φήμη των προϊόντων μας αποστέλλοντας επίσημα με ετικέτα ελληνικά προϊόντα με trademark και ακόμη και στις γειτονικές μας αγορές χαμηλού οικονομικού budget που έχουν τα νοικοκυριά τους και χαμηλού εισοδήματος προκειμένου σιγά σιγά να γίνει συνήθεια ότι το ποιοτικό προϊόν είναι το ελληνικό. Μάλιστα. Οπότε αυτό το λέμε τώρα χρόνια. Δεν ξέρω γιατί δεν έχουμε φτάσει. Το λέμε χρόνια, αλλά άμα δεν παταχθούν τους παραβάτες, αν δεν παταχθούν οι παραβάτες, δεν πρόκειται ποτέ να δούμε άσπρη μέρα όλοι μαζί οι υπόλοιποι. Ναι. Έτσι. Γιατί μαζί με τα χλωρά. Δεν είναι τυχαίο ότι σιγά σιγά φτάνουμε στο σημείο πολλές φορές να έχουμε προβλήματα στη διάθεση των προϊόντων μας, γιατί στην Κυριακά παραδείγματος χάρη έπαιξε και είχε μια ελαστικοποίηση η τουρκική λίρα και μπήκανε μέσα και μας πήρανε κάποια αγοράνη. Διαμορφώσε την αγορά σου στις καταναλωτικές αγορές με τη φίρμα σου και με τη ταυτότητά σου. Και να γίνει συνήθεια στον καταναλωτή, έτσι συνήθεια, να ξέρει ότι αυτό που πω το προϊόν είναι επώνυμο, ποιοτικό και προσιτό. Το ελληνικό και αυτά όλα πρέπει να γίνουν συνήθεια και δεν είναι τυχαίο ότι από μεγάλες αυτές τις χώρες, ακόμη τις βαλκανικές χώρες, που αυξάνει η κατανάλωση και σε σούπερ μάρκετ, όπως συμβαίνει στις αναπτυσσόμενες χώρες,
το μερίδιο των σούπερ μάρκετ της Λιανικής Πώλησης. Σε αυτές τις κατηγορίες η συμμετοχή μας, τα προγράμματα που παίρνουμε στα σούπερ μάρκετ, όλο ένα και μειώνονται. Γιατί εμείς απευθυνόμαστε μέσω των παραδοσιακών καναλιών στη διάθεση των προϊόντων που έχει όλες αυτές τις συνέπειες που είπαμε προηγουμένως. Άλιστα. Τώρα, ποιος πρέπει να τα διαχειριστεί όλα αυτά, κύριε Πολυχρονάκη? Οπωσδήποτε, δηλαδή, ο παραγωγός κανονικά όχι, πρέπει να κάτσει και να παράγει σωστά προϊόντα. Ο παραγωγός εκτός από το να παράγει πρέπει να ομαδοποιηθεί και να εκμεταλλευτεί όλα τα προγράμματα που δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση από απόψεις οργάνωσης και λειτουργίας του παραγωγού προκειμένου να αποκτήσει μια εμπορική ρεαλιστική μάζα που να μπορεί να καθορίζει τις τιμές πώλησης των προϊόντων της και κατά συνέπεια και να απολαύσει και τα κίνητρα που δίνει η κοινότητα προκειμένου να οργανωθούν σε ομάδες παραγωγών και να διεκδικήσουν όλα τα προγράμματα που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση και όν είχε να χάνει η χώρα μας τεράστια κονδύλια από αυτό το θέμα. Ακόμη και τώρα που είχαμε προβλήματα στη διάθεση ή που υπάρχει στις ντομάτες, όπως λέτε, αν υπήρχαν ομάδες παραγών με επιχειρησιακά προγράμματα, θα μπορούσε να γίνει και πράσινη απόσυρση και απόσυρση για κοινωνική διανομή. Ωραία. Το κράτος τώρα εδώ, η πολιτεία, το Υπουργείο και η Ευρωπαϊκή Ένωση, τι μπορούν να κάνουν? Θα πρέπει οπωσδήποτε να συμβάλλει τους ώστε τη μεγαλύτερη δυνατή οργάνωση των παραγωγών μας προς αυτή την κατεύθυνση που είπαμε προηγουμένως. Δεν είναι τυχαίο ότι ενώ παραδείγματος χάρη στην Ολλανδία το 82% είναι οργανωμένο σε ομάδες παραγωγών. Και στο Βέλγιο το ίδιο και στην Ισπανία το ίδιο. Εμείς είμαστε κάτω από το 10% στην Ελλάδα. Κατά συνέπεια, εάν αποκτήσουμε αυτά τα ίδια χαρακτηριστικά και οι ομάδες παραγωγών οι οργανωμένες με τα επιχειρησιακά τους προγράμματα, θα απολαμβάνουν ένα πρόσθετο πλεόνασμα και μια επιδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση γύρω στο 4,1-4,6% του τζίρου τους, που είναι ένα πρόσθετο κίνητρο και ένα πρόσθετο εισόδημα για τους παραγωγούς που μετέχουν στις ομάδες. Θα πρέπει να δοθεί όμως κίνητρα από την πολιτεία. Υπάρχει αυτό το κίνητρο, υπάρχει και η καινούργια νομοθεσία, η καινούργια εθνική νομοθεσία δίδει αυτά τα κίνητρα. Το θέμα είναι να και δόθηκε και το κίνητρο να μην χρειάζεται μεγάλος αριθμός, να ξεκινήσουν από μικρό αριθμό παραγωγών. Νομίζω ότι η φορολογία όμως, κύριε Πολυχρονάκη, είναι αυτή που έτσι τώρα καθιστά... Τη φορολογία, επειδή το ακούω πολλές φορές από τα στοιχεία της φορολογίας, δεν προκύπτει τέτοιο θέμα. Δηλαδή η παραγωγή μας στη φορολογία κατά το 90%, 87% ή 92% είναι με κάτω του φορολογητέου εισοδήματος. Κατά συνέπεια, δεν νομίζω ότι υπάρχει ένα τέτοιο κίνητρο. Όλη η φασαρία είναι πώς θα πάμε να οργανωθούν να αποκτήσουμε αυτό το συνεταιρίζεστε με την ευρύτερη έννοια του όρου, προκειμένου να αποκτήσουν μια δύναμη στη διαπραγμάτευση των προϊόντων τους. Να. Άρα είναι μονόδρομος αυτό και το λέμε πάρα πολλά χρόνια. Μονόδρομος δεν το είναι και η πολιτεία, ο ρόλος της πολιτείας θα είναι να παίξει τον καταλήτη προς την οργάνωση της παραγωγής μας, προκειμένου να μπορεί να καταστεί η παραγωγή μας ανταγωνιστική και να διατηρήσει και την ποιοτική φήμη που κατέχει στην Ευρώπη, και γι' αυτό και αυξήσαμε τα μερίδια εξαγωγών μας μέσα στην κρίση, που εκ μέρους των καταναλωτών η προτίμηση πάει προς ασφαλή προϊόντα και αυτή την προτίμηση την έδειξε με αύξηση της κατανάλωσης ελληνικών προϊόντων κατά τη διάρκεια του lockdown. Μάλιστα. Τώρα, το Brexit, επηρεάζει και εμάς, κύριε Πολυχρονάκη? Όχι άμεσα, ας πούμε, ενδεχομένως και εμέσως να επηρεάζει κάποια πράγματα. Επηρεάζει την ανοργανωσιά μας. Οι ανοργάνωτοι δεν πρόκειται να μπορέσουν εύκολα να προσαρμοστούν. Εμείς, οι οργανωμένες επιχειρήσεις συνεχίζουν με τον ίδιο ρυθμό της εξαγωγής προς τη Μεγάλη Βρετανία. Δεν σταμάτησαν καθόλου. Υπήρξαν κάποια μικροπροβλήματα. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο θα ασχοληθεί σχεδόν με 24 ώρες βάσης προκειμένου να επιληθούν κάποια προβλήματα, κυρίως ερμηνεών. Η εξαγωγή μας συνεχίζεται κανονικά. Υπάρχει μια επιβάρυνση αναπροορισμό και ένα παραλήπτη.
που προκύπτει τόσο από τα έξοδα εκτελονισμού και την έκδοση και των υγειονομικών πιστοποιητικών, όσο και από την επιβάρυνση των μεταφορών, δεδομένου ότι έχουμε μεταφορές προς τη Μεγάλη Βρετανία και δεν έχουμε φορτία επιστροφής αυτό το καιρό από τη μια μεριά, και από την άλλη μεριά έχουμε μια κάποια καθυστέρηση στους ελέγχους στο Καλέ και στο Ευγιουροτούνελ, που επιβαρύνουν κατά κάποιο τρόπο το κόστος της μεταφοράς, αλλά έχω την εντύπωση σιγά σιγά όλα αυτά θα μαλλοποιηθούν. Δεν είχαμε πάντως αυτό που όλοι περιμέναμε, το traffic και την... αυτό συνέβαλε βέβαια και το lockdown που υφίσταται σε όλες τις χώρες. Το traffic που αυτή τη στιγμή φοβόμαστε στα σύνορα με την Μεγάλη Βρετανία, και αυτό βεβαίως οφείλεται στο ότι υπεγράφει η συμφωνία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μεγάλης Βρετανίας στο παραπέντε. Μάλιστα. Για να δω, άρα δεν επηρεάζει και τόσο... Επηρεάζει μερικώς, επηρεάζει μερικώς. Αλλά πιστεύεις θα ομαλοποιηθεί η κατάσταση. Ναι, αλλά και αυτό που χρειάζεται, γιατί δυστυχώς παίρνουν πολλά τηλέφωνα από την Ελλάδα, είναι ότι δυστυχώς υπάρχουν εντός εισαγωγικών έμποροι στην Ελλάδα πολλών προϊόντων που δεν ξέρουν τη διαφορά ή δεν ξέρουν όλη τη διαδικασία, το πώς θα αποκτήσουν την ιδιότητα του εξαγωγέα και πώς πρέπει να κάνουν εκτελονισμό των προϊόντων προκειμένου να πάμε προς μια τρίτη χώρα, και αυτή η οργάνωση θα μας εκείσει κυρίως σε προϊόντα που είναι οικιακής οικοτεχνίας ή από εμπόρους μικρούς οι οποίοι μέχρι τώρα είχαν συνηθίσει με ένα δελτίο αποστολή να κάνουν εμπόριο των αγροτικών μας προϊόντων προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και αυτοί θέλουν μεγαλύτερη οργάνωση, γιατί πρέπει να γραφτούν σε κάποιες βάσεις δεδομένων αναγνώρισης σαν εξαγωγές, και από την άλλη μεριά και σε βάσεις δεδομένων της Μεγάλης Βρετανίας που να τους αναγνωρίζει το προϊόν τους όταν εισάγει στη Μεγάλη Βρετανία. Είναι διάφορες βάσεις δεδομένων, όπως είναι η απόκτηση αριθμού εωρή στα τελωνία και η εγγραφή του στη βάση δεδομένων του REX, προκειμένου να μπορούν να πιστοποιούν τα προϊόντα είναι κοινοτικά και δεν είναι τρίτων χωρών. Μάλιστα. Ωραία. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι να προσθέσουμε σε όλα αυτά. Όχι, η έκκληση είναι προσαρμογή προς τις υφιστάμενες αυτή τη στιγμή καταστάσεις του Lockheed και τις προτιμήσεις των καταναλωτών, προκειμένου να διατηρήσουμε τα μερίδια των προϊόντων μας λόγω της καλής φήμης των προϊόντων που έχουμε και από τις καλλιεργητικές πρακτικές που εφαρμόζουμε στην Ελλάδα, και που λόγω του κλίματος είναι η μη χρήση φυτοφαρμάκων. Και αυτό θα πρέπει με κάθε θυσία αν το διατηρήσουμε την ποιότητα των προϊόντων μας που έχει διαμορφωθεί στη συνείδηση των καταναλωτών στις καταναλωτικές αγορές της Ευρώπης. Ωραία, να το διατηρήσουμε αυτό, και είπαμε πώς. Να σας ευχαριστήσω πάρα πάρα πολύ για το χρόνο, κύριε Βουργανάκη. Να είστε καλά. Καλημέρα, καλή χρονιά. Να είστε καλά. Γεια σας, ευχαριστούμε. Λοιπόν, μάθαμε και για το...